οποία πάνε συνεχώς τη χάρη του Θεού, του Τιμίου Σταυρού και του Αγίου Ιούδα του Θαδαίου. Άγιε. Και θέλω να σας διαβάσω ένα πολύ συγκινητικό γράμμα, το οποίο έρχεται από την Αμερική, από τη Φλόριδα. Αγαπητέ μας πατέρα Δημήτρη, σας γράφω πρώτα απ' όλα να σας πω πόσο πολύ σας έχουμε όλους σας αγαπήσει. Σας βλέπουμε μέσω του διαδικτύου από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, από τη Φλόριδα. Λόγια δεν μπορούν να σας περιγράψουν την αγαλίαση της ψυχής μας να ακούμε τις αγγελικές φωνές να ψέρνετε και να μας ευλογείτε. Σας ευχαριστούμε εγώ και ο άντρας μου και οι κόρες μου που παρόλο που δεν μιλούν τα ελληνικά και όμως αγαλιάζει η μελωδία στις καρδιές τους. Σας ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας. Ο Θεός να σας έχει όλους πάντα γερούς και να είστε πάντα κοντά μας έστω και μέσω του διαδικτύου. Και μακάρι να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στην πατρίδα μας γρήγορα και να έρθουμε να σας γνωρίσουμε και από κοντά. Ένα άλλο θέμα που ήθελα να σας αναφέρω έχει να κάνει με τον Άγιο Ιούδα τον Θαδαίο. Εδώ στην Αμερική το πιο πασίγνωστο και φημισμένο νοσοκομείο παιδιών, το γράφω και ανατριχιάζω, είναι αυτό το νοσοκομείο ειδικεύεται πιο πολύ για να θεραπεύσει τα παιδιά που πάσχουν από τη λευχημία. Από αυτό που καταλαβαίνω, δεν είναι μία απλή σύμπτωση που έχει έρθει ο Άγιος σε εσάς, αφού εσείς ο ίδιος είχατε λευχημία όταν ήσασταν μικρός. Ο Άγιος Ιούδας ο Θαδαίος έχει και θεραπεύσει χιλιάδες παιδάκια εδώ στην Αμερική. Το νοσοκομείο βρίσκεται στο Τενεσί. Σας αγαπάμε πάρα πολύ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Θεός μαζί σας. Ευχόμαστε να τα πούμε σύντομα. Με αγάπη.